Ορίστε, κύριε Καραναστάση. Καλησπέρα για μένα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια έτσι, χωρίς να τρώω πολύ από τον πολύτιμο χρόνο μας, δύο συστάσεις για εμένα, καθώς είναι η πρώτη μου παρουσία στην Επιτροπή, επειδή έχω αντικαταστήσει βουλευτή, δυστυχώς. Χαιρετώ λοιπόν την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, στην οποία έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω. Είμαι ο Διαμαντής Καραναστάσης. Είμαι οδηγός αυτοκινήτου και μηχανή. Ζω στην Αθήνα και ταξιδεύω συχνά ανά την Ελλάδα και με το αυτοκίνητο και με τη μηχανή μου. Οπότε, πέραν του θεωρητικού πλαισίου, ζω καθημερινά την επικινδυνότητα και τα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν στο εθνικό δίκτυο, προβλήματα που προκύπτουν από αιτίες που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, τη λεγόμενη οδηγική κουλτούρα, όπως είπαμε και εδώ πέρα αρκετές φορές, ή σε λανθασμένο σχεδιασμό, κακή συντήρηση οδικού δικτύου. Θεωρώ μεγάλη ύψιστη σημασία το έργο αυτής της Επιτροπής και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο μπορώ να βοηθήσω και εγώ, όπως είπαμε, όλοι μας, με όλες μου τις δυνάμεις. Επίσης, τη σημασία της εκπαίδευσης του πολίτη σχετικά με την οδηγική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν σας κρύβω ότι έχω μια μηχανή την οποία την πήραμε πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ δουλειά πριν από 15 χρόνια. Μια μηχανή που την είχα όνειρο να την πάρω. Η οποία ρημάζει σε ένα πάρκινγκ τους τελευταίους μήνες με πεσμένη μπαταρία, δεν κυκλοφορώ καθόλου. Είμαι τρομοκρατημένος. Τρομοκρατημένος, χωρίς καθόλου να είναι υπερβολή αυτό, από το γεγονός ότι σε κάθε μου διαδρομή, σε κάθε μου βόλτα, βλέπω έναν-δύο ανθρώπους πεσμένους κάτω με αλουμίνια πάνω, ή να τους υπάρχουν πρώτες βοήθειες, ή να τους μαζεύουν σε νοσοκομιακά. Είναι ένα αυτοκίνητο που χθες ήταν πάνω στο διάζωμα, γίνονται καραμπόλες αυτοκινήτων. Είναι μια τρέλα έξω, τουλάχιστον στους δρόμους της πρωτεύουσας. Και θεωρώ ότι σε αυτή την επιτροπή ίσως πρέπει να δουλέψουμε για κάποια πράγματα από την πολύ αρχή τους. Δηλαδή, στο κομμάτι της οδηγικής κουλτούρας, όπως είπε και η κυρία Χριστίδου, υπάρχουν πράγματα που είναι αυτονόητα. Δηλαδή, ίσως να βάλουμε ένα στόχο, αυτές οι φωτεινές επιγραφές που βγαίνουν στους δρόμους, να μην γράφουν το αυτονόητο, αυτό που πρέπει να μάθει ο οδηγός την πρώτη μέρα στο πρώτο μάθημα οδήγησης. Φοράω τη ζώνη μου, κρατάω απόσταση από τον μπροστινό μου, δεν οδηγώ επιθετικά. Να χρησιμοποιούνται για πιο ουσιαστικές πληροφορίες και αυτά να είναι κατεκτημένα. Ή ακόμα το αστείο που αναφερθήκατε στο αλκοόλ, αυτό το αστείο που κάποιος πρέπει να αλλάξει, το όταν πίνω, δεν οδηγώ. Καθιστώντας για εμένα, όπου κάθομαι το διαβάζω, ότι όλοι μας είμαστε κάπως σαν μπεκροκανάτες που κατεβάζουμε ένα-δύο μπουκάλια κρασί και μετά δεν πρέπει να οδηγήσουμε. Ίσως να αντικαταστεί κάποια στιγμή ότι δεν οδηγώ, αν πιω. Όταν οδηγώ, δεν πίνω. Που είναι λίγο εκπαιδευτικά, είναι πιο σωστό. Δηλαδή, ίσως δημιουργήσει μια άλλη ευθύνη στους οδηγούς για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ευθύνεται για τόσα πολλά ατυχήματα. Έχω σημειώσει εδώ εν αναμονή της ανάγνωσης με μεγάλη χαρά του σχεδίου τις λεπτομέρειες, μία παρατήρηση, μία ερώτηση ίσως που σκαρφίστηκα αναμένοντας λίγο την ανάγνωσή του. Ένα σημαντικό λοιπόν πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι η διασύνδεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας με την κλιματική αλλαγή και τις έντονες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα μας και όπως ο Λαδί μου θα συνεχίσουν να πλήττουν το επόμενο διάστημα. Πολλά δυστυχήματα συμβαίνουν ακριβώς επειδή δεν έγιναν όταν έπρεπε τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης μιας υποδομής και σε έντονα καιρικά φαινόμενα τα προβλήματα του κακού σχεδιασμού νοσοδικού δικτύου ή της μη συντήρησής του πολλαπλασιάζονται και πολλές φορές αποβαίνουν μοιραία. Είδαμε όλοι μας κάποιους δρόμους στο Πύλιο και κοντά στο Βόλο τώρα που έγινε μεγάλες πλημμύρες να καταραίουν σε σημεία που ένας απλός μηχανικός μπορεί να δει πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι δεν έπρεπε να γίνει καν δρόμος αυτό το σημείο. Ήταν αυτονόητο να φύγει ο δρόμος με ρίζες, ρέματα δίπλα. Έχει γίνει πλέον κατανοητό, το κλίμα αλλάζει και η ευπάθεια των οδικών υποδομών στην κλιματική αλλαγή αυξάνεται. Δεδομένου ότι οι οδικές υποδομές είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, η διατήρηση της λειτουργικότητας και ασφάλειας του οδικού δικτύου αποτελεί μεγάλη πρόκληση και πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις. Υπάρχει λοιπόν διαρκής ανάγκη για προσαρμογή των οδικών μεταφορών και το ερώτημά μου σχετίζεται το ερώτημα, η παρατήρηση τέλος πάντων, ακριβώς με την ευελιξία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας και την προσαρμογή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ προτίθεμαι να βοηθήσω μόλις μου τις δυνάμεις στους στόχους που αναφέρθηκαν από όλους μας εδώ πέρα μέσα. Ευχαριστώ.